συνολικά 107 διπλώματα μηχανικού, 35 μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, 12 μηχανικών ορυκτών πόρων, 26 ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, 19 μηχανικών περιβάλλοντος και 15 αρχιτεκτών μηχανικών. Παρακαλώ τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή κ. Ευάγγελο Διαματόπουλο, να προσέλθει για την έναρξη της Κρήτης. Αγαπητοί πρώην φοιτητές και πρώην φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης και νυν απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, αγαπητοί γονείς, συγγενείς και φίλοι των αποφύτων μας, αγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, η σημερινή τελετή απονομής διπλωμάτων μηχανικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης ολοκληρώνει τυπικά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Μολονότι είναι η δεύτερη απονομή διπλωμάτων μηχανικού, η πρώτη έγινε τον Ιούλιο, η σημερινή απονομή διπλωμάτων έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, πολύ πρόσφατη, τα διπλώματα όλων των σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης πλέον χαρακτηρίζονται ως ένας ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου ή στα αγγλικά Integrated Master. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και είμαστε, θα έλεγα εγώ, από τα πρώτα ιδρύματα στην Ελλάδα στα οποία απενεμήθη αυτό το χαρακτηριστικό. Και όλοι οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης και οι σημερινοί αλλά και οι προηγούμενοι απόφοιτοι μπορούν να απευθυνθούν στις γραμματείες των σχολών και να πάρουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις οι οποίες στηρίζονται στο σχετικό νομοθέτημα της πολιτείας. Βεβαίως, η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα η οποία ανήκει στους πρόσφατους αποφοίτους μας. Συγγνώμη, θα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό με τις κόρνες. Συγγνώμη για την διακοπή. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για αυτούς που αποφοιτούν, καθώς και για τις οικογένειές τους, διότι με τον σήμερα ολοκληρώνεται οι προσπάθειες και οι στόχοι που ετέθησαν πριν πολλά χρόνια και οι προσπάθειες πάρα πολλών ετών και είναι και για μας τους καθηγητές μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή, γιατί όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθήσαμε την πρόοδο των φοιτητών μας και βλέπουμε τώρα ότι ανταμείβονται οι κόποι οι δικοί τους, οι προσπάθειες, οι προσδοκίες των οικογενειών, και είναι κάτι το οποίο κόστισε και πάρα πολλά χρήματα στην ελληνική οικογένεια. Από την εμπειρία που έχουμε από τους προηγούμενους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, μπορώ να διαβεβαιώσω τους νυν αποφοίτους μας και τις οικογένειές τους ότι οι θέσεις που μπορούν να βρουν και να διεκδικήσουν στην αγορά εργασίας, οι προοπτικές που έχουν για όσους θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές είναι εξαιρετικές. Θα πρέπει, αγαπητοί απόφοιτοι, να βάλετε τους καινούριους υψηλούς στόχους στη ζωή σας, τους οποίους στόχους θα πρέπει να κυνηγήσετε και εμείς είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε να τους πετύχετε. Μη φοβηθείτε αν χρειαστεί να πάτε στο εξωτερικό. Οι πιο πολλοί καθηγητές σας έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν επιστρέψει πίσω. Το ίδιο πράγμα και για τους γονείς και για τις οικογένειες. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι φεύγοντας από εδώ έχετε πάρει τα κατάλληλα εφόδια, τις δεξιότητες, έχετε αναπτύξει εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δικές σας δυνάμεις και είμαστε σίγουροι, βλέποντας, επαναλαμβάνω, και όλες τις επιδόσεις των προηγουμένων αποφοίτων, ότι οι προοπτικές για μια επαγγελματική καταξίωση δική σας μπορεί να είναι εξίσου καλές αν βάλετε ψηλούς στόχους και αν συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Εύχομαι σε μέρους της πολυτεχνικής κοινότητας, εύχομαι σε όλους εσάς που αποφοιτήσατε και στις οικογένειές σας συγχαρητήρια, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και μας κάνετε υπερήφανους και να κρατάτε πάντα μια επαφή με το Ίδρυμα από το οποίο αποφοιτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν οι απονομές υποτροφιών και βραβείων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Υποτροφίες ΛΙΜΜΑΤ. Το κοινοφελές Ίδρυμα ΛΙΜΜΑΤ με έδρα τη Ζηρίχη της Ελβετίας είναι αναγνωρισμένο ως μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την εκπαιδευτική αριστεία στον τομέα της μηχανικής. Το Ίδρυμα ΛΙΜΜΑΤ για έκτη συνεχή χρονιά απονέμει βραβεία αριστείας ύψους 3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα στους τρεις πρώτους αριστούχους αποφοίτους από κάθε σχολή μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Την απονομή θα κάνει ο πρίτανος του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής κ. Ευάγγελος Διαματόπουλος. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πρώτο βραβείο, Γενίτσαρης Σταύρος, βαθμός διπλώματος 8,59. Δεύτερο βραβείο, Αγγελής Ελευθέριος, βαθμός διπλώματος 8,38. Τρίτο βραβείο, Σκουφούλας Δημήτριος Ηλίας, βαθμός διπλώματος 8,27. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πρώτο βραβείο, Χριστόπουλος Παναγιώτης, βαθμός διπλώματος 7,95. Βραβείο Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος, βαθμός διπλώματος 7,78. Τρίτο βραβείο Μαραγκάκης Ιωάννης, βαθμός διπλώματος 7,71. Και μηχανικών υπολογιστών. Πρώτο βραβείο Διγαλάκης Βασίλειος, βαθμός διπλώματος 9,65. Δεύτερο βραβείο Πιτσάκης Θεόδωρος, βαθμός διπλώματος 9,13. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πρώτο βραβείο Γραπνού Κούλα, βαθμός διπλώματος 9,23. Δεύτερο βραβείο Μαραγκάκη Εμμανουέλα, βαθμός διπλώματος 8,27. Τρίτο βραβείο, Κουτάκι Κλεάνθη, βαθμός διπλώματος 8,15. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πρώτο βραβείο, Καραμήτρου Αντώνιος, βαθμός διπλώματος 9,12. Δεύτερο βραβείο Παπασιφάκη Κατερίνη, βαθμός διπλώματος 9,10. Τρίτο βραβείο Παπαβασιλείου Νικόλαος, βαθμός διπλώματος 8,91. Οι έπαινοι αριστούχων αποφύτων του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμονται σε απόφυτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 5 ακαδημαϊκά έτη με βαθμό άριστα. Την απονομή θα κάνει ο κ. Πρίτανης. Οι αριστούχοι απόφυτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι Διγαλάκης Βασίλειος, απόφυτος Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με βαθμό διπλώματος 9,65. Απόφυτος Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με βαθμό διπλώματος 9,13. Μαρινάκης Άγγελος, απόφυτος Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Γραπνού Κούλα, απόφυτος Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος με βαθμό διπλώματος 9,23. Παυλή Χριστίνα, απόφυτος Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό διπλώματος 8,76. Ακολουθεί η απονομή των βραβείων αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τα οποία απονέμονται στους αριστεύσαντες κάθε έτους φοίτησης των σχολών του Ιδρύματος. Την απονομή θα κάνει ο Αντιπρίτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναπληρωτής καθηγητής κ. Μιχαήλ Λαμουδάκης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μπέκος Γεώργιος Σπυρίδων, για το 5ο έτος φοιτησής του. Μέσος όρος βαθμολογίας 9,42. Κελάστος Τάσος, για το 4ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 8,85. Πανατζόβλου Κωνσταντίνα για το 3ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 8,13. Παναγιωτάς Βασίλειος για το 2ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 8,92. Ιωάννης για το 1ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 8,21. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Στουπάκης Στέφανος για το 5ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,33. Για το 4ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 8,77. Τάλαρου Χρυσούλα για το 3ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 8,71. Βασιλίκα Μαρία για το 1ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 7,54. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διγαλάκης Βασίλειος, για το 5ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,75. Κουρουτζόγλου Μιχαήλ, για το 4ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,42. Δόβρου Εκατερίνη, για το 3ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 9,90. Μαργαρίτης Γεώργιος, για το 2ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,82. Στουπάκης Ιωάννης, για το 1ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,23. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γραπνού Κούλα, για το 5ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 9,50. Για το 4ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 9. Τερζάκη Κωνσταντίνος, για το 3ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 7,71. Μιχαλόπουλος Τηλιανός, για το 2ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 8,83. Μέση Νεφέλη, για το 1ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 8,42. Σχολεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γκούμα Φωτεινή, για το 5ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 10. Τσιλιάρ Γυρό, για το 5ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 10. Για το 5ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 10. Συσκάκη Ευαγγελία, για το 4ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 9,44. Μωράκη Μαρία, για το 3ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 9,41. Γρηγοριάτης Δημήτριος, για το 3ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,41. Νεοκλέους Καραλάκος, για το 2ο έτος φοιτησής του, μέσος όρος βαθμολογίας 9,64. Τερζάκη Ευθυμία, για το 1ο έτος φοιτησής της, μέσος όρος βαθμολογίας 8,88. Ακολουθεί η απονομή επένων στον 1ο εισαχθέντα ενεργό φοιτητή κάθε σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Την απονομή θα κάνει ο Αντιπρίτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής κ. Νικόλαος Καλήθρακας Κόντος. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μπέκου Έλλη. Μόρια εισαγωγής 17.637. Σχολή Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Θεοδωρίδης Παναγιώτης, μόρια εισαγωγής 14.655. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βασιλάκης Θεοχάρης, μόρια εισαγωγής 18.891. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Χαϊκάκη Μαρία Χρυσάνθη, μόρια εισαγωγής 15.641. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κυριακή Δουμαρουλίνα, μόρια εισαγωγής 20.528. Θοδωρής Λοβέδος σε τρεις απόφοιτους της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Ο Θοδωρής Λοβέδος ήταν ένας από τους πρώτους απόφοιτους του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με εξαιρετική επαγγελματική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και είχε αναπτύξει σημαντική επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα marketing και διοίκηση ενέργειας. Η πρωτοβουλία επαγγελματικής αλληλεγγύης νέων απονέμει υποτροφία εις μνήμη του Θοδωρή Λοβέδου σε τρεις απόφοιτους, των οποίων οι διπλωματικές εργασίες, έπειτα από αξιολόγηση από την κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, πρότευσαν στο αντικείμενο Μάρκετινγκ και Διοίκηση Ενέργειας. Το πρώτο βραβείο περιλαμβάνει σύμβαση εργασίας για πρακτική άσκηση 3 μηνών στην εταιρεία ΚΑΦΚΑΣ ΑΕ και δωρεά ενός τάμπλετ. Την απονομή θα κάνουν ο κύριος Βερναδάκης, εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΑΦΚΑΣ ΑΕ, και ο γιος του Θοδωρή Λοβέρκου, κύριος Γιάννης Λοβέρκου. Τους παρακαλώ να προσέχετε. Το βραβείο απονέμεται στην κυρία Μωράκη Μαρία για τη διπλωματική εργασία με τίτλο «Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό». Για πρακτική άσκηση 3 μηνών στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers. Την απονομή θα κάνουν ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος και ο κύριος Χαράλαμπος Θεοδουλίδης. Το βραβείο απονέμεται στον κύριο Σαπούνη Ιωάννη για τη διπλωματική εργασία με τίτλο «Έλεγχος και διαχείριση ενεργειακών φορτίων μέσω βάσης δοκιμών για ηλεκτρικό όχημα». Το τρίτο βραβείο αφορά σύμβαση εργασίας για πρακτική άσκηση 3 μηνών στην εταιρεία Ernst & Young. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρκος. Το βραβείο απονέμεται στον κύριο Γεώργιο Μαυράκη για την διπλωματική εργασία. Των σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Παρακαλώ τον κοσμήτορα της σχολής, καθηγητή κ. Νικόλαο για την απονομή των διπλωμάτων και την γραμματέα της σχολής, κυρία Δωροθέα Φραγκοκελάκη, για την ανάγνωση των ονομάτων. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης απονέμει το δίπλωμα με τον υψηλότερο βαθμό 8,38 στον κύριο Αγγελή Ελευθέριο. σταματήσουν οι κόρμες. Σας παρακαλούμε. Μαυράκης Γεώργιος. Μαράκη Καλιό. Κολούμπας Διονύσιος. Σαραντινούδης Νικόλαος. αποκρύπτει το δίπλωμα με το μεγαλύτερο βαθμό 8,13 στην Κουτάκη Πλεάνη.